Είναι μια ανακριτική δικογραφία. Δεν έχει κατηγορούμενος ο συγκεκριμένος είναι ελεύθερος για αυτή τη δικογραφία. Φαντάζομαι ότι και αυτή εντάσσεται στο όλο κλίμα που ήταν και η πρώτη δικογραφία. Κάτι περίεργο συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Δεν έχουμε ακόμα καταλάβει, δεν μπορείς ούτε η ανάκριση να το πεις ακριβώς τι συμβαίνει. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή μια υπόθεση που ανασύρθηκε πριν από 3 χρόνια έχει ξεκινήσει, φαίνεται να έχει ξεκινήσει και εμφανίζεται σήμερα, μετά από 3 χρόνια περίπου, εμφανίζεται στην ανάκριση. Θα δούμε βλέποντας και κάνοντας. Προσωπική μου άποψη είναι ότι τα πραγματικά περιστατικά δεν είναι κάτι το οποίο είναι, θα λέγα, ας πούμε, βαρύνει κάπως ιδιαίτερα το κατηγορούμενο. Νομίζω ότι η υπόθεση αυτή δεν είναι αυτό το οποίο ενδιαφέρει το κατηγορούμενο, δηλαδή αυτό που θα πρέπει να απασχολεί, όσο η προηγούμενη δικογραφία.